Φίλε Πρόεδρε της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης, Πρόεδρε του ΚΟΑ, ΚΟΕ, επίτιμε Πρόεδρε, ανθρώποι του αθλητισμού και του πολιτισμού, θρύλε του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, Δημήτρη Διαμαντίδη, σίγουρα είναι μια ιστορική μέρα για την Κύπρο σήμερα. Είναι η μέρα παρουσίασης της υποψηφιότητας για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, που ευχόμαστε να διοργανωθεί στην Κύπρο. Και σίγουρα είναι με ιδιαίτερη χαρά που είμαι ανάμεσά σας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία είναι ταυτισμένη με τις επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Η μεγαλύτερη ενδεχόμενος ανάταση και περηφάνεια που νιώσαμε ήταν το 1987, όταν ξεχυθήκαμε ως Κύπροι στους δρόμους μαζί με όλους τους απανταχού Έλληνες για να πανηγυρίσουμε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Φυσικά δεν ήταν μόνο μια στιγμή ανάτασης, ήταν ο καταλύτης, ήταν η μέρα που σηματοδότησε την εξέλιξη του αθλήματος για τις επόμενες γενιές, με αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Τόσο στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και στην μικρή Κύπρο, που τα παιδιά άρχισαν να μαθαίνουν μπάσκετ, πήγαιναν στις ακαδημίες, άρχισαν οι ομάδες να παίρνουν πιο σοβαρά το άθλημα. Και σχετικά με το μέγεθος της Κύπρου, είχαμε σίγουρα και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Όταν οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομάδας Καλαδοσφαίρησης ήθελαν να με δουν για να μου πούν ότι η Κύπρος ενδεχομένως να μπορούσε να διοργανώσει την διοργάνωση και να φιλοξενήσει ένα όμιλο, στην αρχή νόμισα ότι με κοροϊδεύα, ότι θα ήταν κάποιο αστείο. Μετά φυσικά όταν μου εξήγησαν την δουλειά, την αναβάθμιση των σχέσεων με την FIBA, που μου έδειξαν τις τεχνικές μελέτες, μου εξήγησαν το όλο σκεπτικό και θέλω να τους συγχωρώ για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει. Φάνηκε ότι αυτό το όνειρο μπορούσε όντως να γίνει πραγματικότητα. Φυσικά καμιά ομοσπονδία μόνη της δεν μπορεί να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο μεγάλο επιχείρημα και χρειάζεται στήριξη και της κυβέρνησης και όλων των εταίρων για αυτό το πράγμα. Και είναι από την πρώτη στιγμή που βλέποντας τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς που έκανε η Ομοσπονδία, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα τους και θα είμαστε δίπλα σας. Θα είμαστε δίπλα σας γιατί δεν θα ξαναναφέρω τα πλεονεκτήματα που θα έχει διοργάνωση για την Κύπρο, είτε τα οικονομικά, είτε όσον αφορά τον αθλητικό τουρισμό, αλλά βάζουμε, αν τα καταφέρουμε, βάζουμε την Κύπρο στο χάρτη. Βάζουμε την Κύπρο στο χάρτη του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μια χώρα όπως την Κύπρο να καταφέρει να αντεπεξέλθει τέτοιου εγχειρήματος. Εύχομαι καλή τύχη και πραγματικά η καλύτερη στιγμή θα είναι αν με την επιλογή της Κύπρου ως φιλοξενούσα χώρα και ασκώντας το δικαίωμα συνεργασίας με μια συνδιοργανώτρια χώρα, δούμε στην Κύπρο να παίζει και η επίσημη αγαπημένη Εθνική Ελλάδος του μπάσκετ, ούτως ώστε να μπορούμε να ξανανιώσουμε στιγμές τις οποίες έχουμε νιώσει και στο παρελθόν και είμαι σίγουρος ότι θα αποτελεί και φυσική της έδρα σε τέτοιο ενδεχόμενο. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή τύχη. Θα είναι μια γιορτή του πολιτισμού με την συνέπεια, την σκληρή εργασία που σας χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα και σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Εύχομαι οι προσπάθειες μας να ευοδοθούν και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ.